Με το πρώτο σφύριγμα από τον Θωμά Χατζηβασιλείου, αγώνας εξαναβολής ΑΕΛ ΠΑΕΚ της 16ης αγωνιστικής με τους φιλοξενούμενους. Ο Πανόρ βρήκε τον ενόχο, ο οποίος πέρασε πάρα πολύ ωραία τον Σάντος, πέρασε και από τον Ριστεύκη. Γίνεται η ευκαιρία για την ΠΑΕΚ, το σουτ από τον ενόχ δεν ήταν το ιδανικό. Πανέρχεται η ΠΑΕΚ. Ο Καπαρτής θα κάνει το σουτ έξω, ακόμα μια καλή φάση για τους φιλοξενούμενους. Έπεσε κάτω, αλλά δεν έχει δώσει κάρτα, κίτρινη έχει βγάλει στον Μινά τον Αντωνίου, στο μαρκάρισμα του Νάντο. Εξετάζεται βεβαίως και η φάση από το VAR, θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει για να δούμε αν υπάρχει περίπτωση κόκκινης κάρτας. Ο διαιτητής θεώρησε ότι δεν θα είχε προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρματος ο παίκτης της ΠΑΕΚ. Ο VAR για να τον καλέσει κρίνει ότι στο επόμενο βήμα θα μπορούσε να σκοράρει. Να δούμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Προς τον Μινά Αντωνίου, όχι κίτρινη, θα του βγάλει κόκκινη κάρτα, νέα δεδομένα στον αγώνα, αποβολή. Δίπλα θα παίξει, μπάλα θα καταλήξει στον νέο φύτου. Σέντρα στην περιοχή της ΑΕΛ, κατευθείαν στον Μέγερη, ο οποίος αρχικά φαινόταν ότι έλεγχε την φάση, όμως στο τέλος έκανε απόκρουση. Ατομική ενέργεια από τον Τόρες, ο Τεϊσέιρα θα γυρίσει πάνω στον Παναγιώτου. Αυτή είναι η πρώτη επίθεση με προϋποθέσεις για την ΑΕΛ σε ολόκληρο τον αγώνα. Τόρες. Κίνηση από τον Τσέποβιτς ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ελευθερώθηκε ο Τσέποβιτς, πλάσαρε πάνω στον Παναγιώτου. Η πιο μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα ήταν αυτή. Παπαφώτης για τον Τσέποβιτς στον κενό χώρο, που φεύγει και παίρνει στην αντίπαλη περιοχή. Ο Τσέποβιτς έχει μεγάλη ευκαιρία. Σουτάρει, αποκρούει ο τερματοφύλακας Παναγιώτου. Δόθηκε φάουλ, εκτελέστηκε ο Σουμαόρο. Ο Σάντος πιο ψηλά από όλους, ο Παπαφώτης την μπάλα. Τέλος της αναμέτρησης. ΑΕΛ και ΠΑΕΚ μένουν στο 0-0.